έχει φύγει από τον αγωνιστικό χώρο με πρόβλημα. Η μπάλα πέρασε, η ευκαιρία 2-2 με Ισμαήλ Σάσι στο 92ο λεπτό. Η δόξα βρίσκει τον τρόπο να ισοφαρίσει και έτρεξε μέχρι και τον Πάγκο Σισκόφσκι να πανηγυρίσει τον γκολ. Εδώ είναι ο πρωταγωνιστής της τελευταίας φάσης, ο Ισμαήλ Σάσι, με δυνατό σούτ εντός περιοχής βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Δεύτερο γκολ για την δόξα των 10 παικτών στον αγωνιστικό χώρο και το παιχνίδι είναι ξανά στην ίδια ευθεία. Θα δούμε ξανά την φάση με την οποία η δόξα έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Εδώ είναι από το ξεκίνημά της. Η μπάλα πέρασε και από το κεφάλι του Σαντίκ για να φτάσει στον Ισμαήλ Σάσι. Ο Κοβάσεβιτς είναι ο ποδοσφαιριστής που κάνει το μακρινό γέμισμα και δίνει ουσιαστικά την ασίστ στον Σάσι για να κάνει το δυνατό δεξί σουτ λίγο δίπλα από την μικρή περιοχή του Ζόχο και να τον νικήσει για δεύτερη φορά, κάνοντας το Ομόνια Δόξα 2-2 και το παιχνίδι έχει ξεκινήσει.